και είδων θρόνων μέγαν λευκών, και των καθήμενων επ' αυτού ου από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός, και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου, και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτοί, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτοίς. Μαζί με την ανακαίνιση, αγαπητοί μου, της δημιουργίας, αυτό το αληθινό θαύμα του Θεού, έρχεται ένα άλλο θαύμα, ακόμη μεγαλύτερο και θαυμασιότερο. Είναι η Ανάσταση των νεκρών. Με λιτότητα και ζωηρότητα περιγράφεται η Ανάσταση των νεκρών εδώ. Το γεγονός της Αναστάσεως των νεκρών είναι τόσο μεγάλο, ώστε πολλοί ένεκα του μεγέθους του θέματος να φτάνουν να δυσπιστούν ή να απιστούν. Και όμως είναι γεγονός. Αποτελεί το επιστέγασμα πάσης ανθρωπίνης προσπαθίας μέσα στην ιστορία και είναι το πέρασμα στον τελικό σκοπό της, του χριστιανισμού, τη Βασιλεία του Θεού. Γράφει ο Αρέθας: «Ως τα σώματα επί την αρχήν εκ του μειόντος εις το είδε προήλθον, ούτε εξ αυτομάτου, αλλά εκ των τεσσάρων στοιχείων ύδατος, πυρός, αέρος, γης, ούτως ευλόγος, εις αυτά πάλιν αναλυθέντα, εκ τούτων αύθης την σύμπηξην αναλύψαντε». Όπως λέει, τα σώματα προήλθαν χωρίς να υπάρχουν, τα ανθρώπινα σώματα, και προήλθαν όχι βεβαίως εξ αυτομάτου, δηλαδή μόνα τους, ούτε από το μηδέν, αλλά προήλθαν από την υπάρχουσα ύλη. Είναι εκείνο που σας έλεγα, πως επίστευε ο αρχαίος κόσμος ότι το σύμπαν απαιτελεί το, και κυρίως η γη, από τα τέσσερα αυτά στοιχεία, το νερό, τη φωτιά, τη γη και τον αέρα, ίδωρ πυρ, αήρ γη, και ότι με τον θάνατον επανέρχονται τα στοιχεία αυτά εις την δημιουργία, αλλά και πάλι αυτά θα επανασυσταθούν και θα ξαναγίνουν. Σημειώσατε ότι η πρώτη δημιουργία, η πρώτη πλάση του ανθρώπου είναι ένα γεγονός, αλλά ως γεγονός είναι δυσκολότερο από τη δευτέρα πλάση του ανθρώπου, την Ανάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ένα σπίτι όταν γκρεμίσει μπορούμε να πάρουμε το υλικό του και να ξαναχτίσουμε το σπίτι αυτό. Αλλά όταν δεν υπάρχουν όμως οι πέτρες, γιατί δεν χτίστηκαν ένα σπίτι, με τι υλικό θα ξαναχτιστεί? Συνεπώς, η πρώτη δημιουργία του ανθρώπου ήταν το μεγάλο θέμα. Άπαξ και έγινε η πρώτη μεγάλη δημιουργία του ανθρώπου, τώρα η δευτέρα δημιουργία είναι ένα θέμα πολύ, θα λέγαμε, ευκολότερο από την πρώτη πράξη του Θεού. Για το Θεό όμως δεν αδυνατεί απολύτως τίποτα. Η Ανάσταση των νεκρών είναι δόγμα πίστεως θεμελιώδες. Τόσο θεμελιώδες, ώστε εκείνος ο οποίος δεν το δέχεται
να πίπτει εις το κενόν. Θα είναι να πει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθη. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθη, τότε ματέα η πίστης ημών, ματέων και το κήρυγμα ημών. Μάλιστα, εμείς λέγει που πιστέψαμε εις τον Χριστόν, εάν βεβαίως δεν αναστήθη, είμεθα οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Σε τι είμεθα οι ελεηνότεροι των ανθρώπων? Διότι ο Χριστός βάζει προϋποθέσεις πνευματικής ζωής και στερούμε πολλά πράγματα, ας το πούμε, από αυτά που λέγονται κοσμικά. Δεν ζω λοιπόν την κοσμική ζωή. Δεν υπάρχει, αν πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, δεν υπάρχει τίποτε παρακάτω, χάνω τη μέλουσα ζωή, αφού δεν πιστεύω. Χάνω και την παρούσα ζωή, την οποία δεν αξιοποιώ κατελήλως. Επιτέλους, επιτρέψατε μου να μιλήσω έτσι, επιτέλους βρε αδελφέ, γιατί να μην ζήσω την παρούσα ζωή, εάν υποτιθεί ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή? Τότε είναι πολύ απλούν και συνεπέστατο το να πω: φάγομεν και πιόμεν, αύριο γάρ αποθρίσκομεν. Αυτό που έλεγαν οι επικούριοι και το οποίο χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Μάλιστα λέει στη συνέχεια: και τι ωφελήθηκα εγώ εάν στην Έφεσο εθυριομάχησα? Ως προς τι να φτάσω να γίνω μάρτυρας? Γιατί? Εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται. Και οι νεκροί δεν θα αναστήνονται εάν ο Χριστός οπωσδήποτε δεν αναστήθη. Αν πείτε, α όχι, ο Χριστός αναστήθη, αλλά οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε γιατί αναστήθη ο Χριστός? Για να αποδείξει ότι είναι Θεός? Αυτό είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι να ανοίξει το δρόμο στον άνθρωπο, για να του δείξει τι θα γίνει ο άνθρωπος, ποια είναι η ανθρωπίνη πορεία. Άρα λοιπόν, εάν δεν πιστεύω εις την Ανάσταση των νεκρών, όλα πέφτουν στο κενό. Δεν μπορώ να λέγω ότι είμαι χριστιανός. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι είναι θεμελιώδες δόγμα της πίστεως μας, και ως θεμελιώδες δόγμα της πίστεως προσελήφθηκε εις το σύμβολο της πίστεως. Και λέμε, όποτε λέμε το σύμβολο της πίστεως, και η Εκκλησία όρισε να το λέμε τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, είναι όταν λέμε το μεσονυκτικόν και όταν λέμε το απόδειπνο. Και αν κάνουμε και λειτουργία, το σύμβολο της πίστεως το λέμε και στη λειτουργία. Το λιγότερο λοιπόν δύο φορές την ημέρα το λέμε. Και αν κάνουμε μια μικρή προσευχή και λέμε το σύμβολο της πίστεως, και εκεί το λέμε δύο φορές την ημέρα, κάνοντας πρωί και βράδυ προσευχή. Και τι λέμε κάθε φορά? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Περιμένω, και το ρήμα προσδοκώ επί αγαθών πραγμάτων μάλιστα, όχι επί κακών. Περιμένω με λαχτάρα. Προσδοκώ, περιμένω Ανάσταση των νεκρών και ζωή μελλοντική που θα είναι αιωνία. Είδατε λοιπόν ότι είναι θεμελιώδες το θέμα αυτό. Εξάλλου, η Ανάσταση των νεκρών είναι θέμα δικαιοσύνης του Θεού. Δηλαδή, εγώ να υποστώ μαρτύρια για την αγάπη του Χριστού, να χάσω τη ζωή μου, την περιουσία μου, να στραπαθεριστώ στη ζωή μου, να γίνομαι ο καρπαζωής πράκτορας του κάθε απίστου και του κάθε ελεηνού, γιατί έχω την αγάπη μου στο Χριστό, και μετά να τελειώσει η ζωή μου στον τάφο και τίποτα παραπέρα να μην υπάρχει, και ο άλλος, ο βρωμιάρης, ο ανήθικος, ο αποστάτης από το Θεό, να ζει στη ζωή του και να επιπλέει? Δεν νομίζετε λοιπόν ότι είναι και θέμα δικαιοσύνης του Θεού? Αλλά εξάλλου ο Θεός, αυτό το σημείο προσέξατε το,
δεν δημιούργησε ψυχές, αλλά ανθρώπους που θα τους αποκαταστήσει από τη φθορά του θανάτου, τον οποίον θάνατον ο Θεός δεν δημιούργησε. Αν ακούσετε παράξενα πράγματα, είναι γιατί μέχρι σήμερα, αδελφοί μου, δεν μάθαμε τα σωστά. Είπα ότι ο Θεός δεν δημιούργησε ψυχές. Ναι, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι η ψυχή. Ο άνθρωπος είναι και η ψυχή και το σώμα. Θα σας το πω και λίγο πιο κάτω αυτό, με επιχειρήματα από την Αγία Γραφή. Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για μια ψυχή. Γιατί μπορείτε να μου πείτε το επιχείρημα, ναι, πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά οι ψυχές ζουν. Πού, πώς, τι, οι ψυχές. Μα η ψυχή είναι το ίμιση του ανθρώπου. Είναι το 50% του ανθρώπου. Το άλλο 50% του λείπει. Γι' αυτό σας είπα, ο Θεός δεν έκανε ψυχές, έκανε ανθρώπους, που οι άνθρωποι είναι ψυχή και σώμα μαζί. Και ότι ο Θεός δεν έκανε τον θάνατον, πόσο εύκολο το έχουμε να το λέμε, όταν πάμε μάλιστα καμιά φορά σε καμιά κηδεία. Τι να κάνουμε. Ο Θεός έτσι ήθελε να πεθαίνουμε. Ήθελε ο Θεός να πεθαίνουμε. Ήθελε ο Θεός να πεθαίνουμε. Αυτό είναι ύβρις. Αυτό είναι βλασφημία. Ο Θεός ούτε ποίησε τον θάνατον. Θα μας πει Σοφία Σολομώντος ότι ο Θεός θάνατον ούτε ποίησε. Ουδέ τέρπεται επαπολία ζώντων. Εκ της εγάρ εις το είναι τα πάντα. Σοφία Σολομώντος 1,13-14. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον θάνατον. Ούτε ευχαριστιέται να βλέπει τους ανθρώπους να χάνονται. Και το να χάνονται επαπολία ζώντων εννοείται με τον θάνατον. Δεν βλέπει ο Θεός τους ανθρώπους να πεθαίνουν, να πεθαίνουν και να ευχαριστείται ο Θεός. Ό,τι έκανε ο Θεός το έκανε για να υπάρχει. Θα ξαναπώ τη φράση. Εκ της εγάρ εις το είναι, δηλαδή εις την ύπαρξη, είναι απαρέμφατο το είναι, εις το είναι τα πάντα. Έκανε τα πάντα εις το να υπάρχουν. Και συνεπώς και τους ανθρώπους. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Κύριον που εδάκρισε επί το θανάτο του φίλου του Λαζάρου. Και γνωρίζει ο ίδιος ότι σε λίγη ώρα θα τον αναστήσει τον Λάζαρο. Μάλιστα οι Ιουδαίοι που παρετήρουν τον Κύριον στη συμπεριφορά του, όταν εδάκρισε ο Κύριος, είπαν, είδε πως εφίλη αυτόν, κοίταξε πως τον αγαπούσε τον Λάζαρο. Ο Κύριος όμως γιατί έκλαψε? Για το φαινόμενο του θανάτου. Όχι ειδικά για τον Λάζαρο. Για το φαινόμενο του θανάτου. Αχ, αυτός ο θάνατος. Αυτός που μαστίζει τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Ο θάνατος. Φοβερό πράγμα. Και είναι δυνατόν ποτέ ο θάνατος να είναι δημιούργημα του Θεού? Ο θάνατος, ξέρετε τι είναι? Είναι μια καρικατούρα μέσα στην κτήση. Είναι κάτι που έρχεται σε παραφωνία με ολόκληρη τη δημιουργία. Η παρουσία του θανάτου δεν δίδει νόημα στην ύπαρξη του κόσμου. Δεν δίδει νόημα, δηλαδή πώς να σας το πω. Λέει κανείς, γιατί υπάρχω βρε αδελφέ, για να πεθάνω. Να πηγαίνω σχολείο, να είμαι λογικός άνθρωπος πρώτα-πρώτα, να είμαι η εικόνα του Θεού. Να σπουδάσω, να κοπιάσω και πάνω που έχω ετοιμάσει ό,τι έχω ετοιμάσει, να πεθαίνω. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος παραλογισμός μέσα στη δημιουργία. Ο παραλογισμός, ο παρήσακτος μέσα στην αρμονία και τη σκοπιμότητα της κτήσεως. Είναι δυνατόν λοιπόν ο Θεός να έκανε τον θάνατον? Ποτέ. Αντιθέτως, ήρθε να νικήσει το θάνατο. Ο θάνατος μπήκε οικία βουλήσει,
Ακούσετε πως το λέγει πάλι Σοφία Σολομώντος 2,23-24. Ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία και εικόνα της ιδίας ιδιότητος επίησεν αυτόν. Φθόνο δε διαβόλου, θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπον να μείνει αθάνατος και τον έκανε σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Αλλά από το φθόνο του διαβόλου που παρέσυρε τους πρωτοπλάστους να αμαρτήσουν, μπήκε ο θάνατος. Δεν είναι λοιπόν δημιούργημα του Θεού ο θάνατος. Δεν είναι. Βέβαια, για να έχουμε μία ενότητα του θέματος, θα σας έλεγα σε αυτό το σημείο. Ξέρετε τι θα πει χριστιανισμός? Χριστιανισμός θα πει αποκατάστασης της ζημίας που έγινε. Και ποια είναι η ζημία? Ο θάνατος. Που ήρθε να με χωρίσει ψυχή και σώμα. Να χωρίσει αυτά τα δυο. Αφού προηγουμένως βεβαίως η ψυχή μου εχωρίστη από τον Θεό. Έχουμε δύο θανάτους. Ο πνευματικός θάνατος, το λέγαμε μια περασμένη φορά, που είναι ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Οι πρωτόπλαστοι πρώτα πέθαναν των πνευματικών θάνατων. Γιατί είπε ο Θεός, εν ημέρα φάγεστε θανάτο αποθανείστε. Την ημέρα που θα παραβείτε την εντολή μου θα πεθάνετε. Τι είπε? Την ημέρα που θα δοκιμάσετε τον καρπόν. Δηλαδή με άλλα λόγια, ήλθε αμέσως ο πνευματικός θάνατος. Ο άλλος ο θάνατος, ο χωρισμός ψυχής και σώματος, ήρθε ύστερα από 800-900 χρόνια. 930 χρόνια έζησε ο Αδάμ. Συνεπώς έχουμε θάνατον, που θάνατος θα πει χωρισμός, χωρισμό από το Θεό, η ψυχή μου, και μετά η ψυχή μου από το σώμα. Ο χριστιανισμός τώρα τι έχετε να κάνει? Να αποκαταστήσει τα πράγματα. Και μάλιστα εις την σειρά με την οποία ξεκίνησαν. Τι έγινε πρώτα? Ο χωρισμός ψυχής και Θεού. Μάλιστα. Έρχεται ο Χριστός να με συμφιλιώσει με το Θεό. Δηλαδή να επανενωθώ με το Θεό. Και να δημιουργηθεί η λεγόμενη, το είπαμε περασμένη φορά, η πρώτη Ανάσταση. Και μετά θα ακολουθήσει η Ανάσταση η Δευτέρα του σώματος, η επανένωση της ψυχής με το σώμα. Και μετά η δημιουργία θα γίνει καινούρια, όπως και εγώ ο άνθρωπος θα έχω γίνει καινούριος. Διότι η κτήσεις, λέγαμε την περασμένη φορά, υποφέρει, οδυνάται, βρίσκεται σε μια κατάσταση πάντοτε προσωποποιημένη, σε μια κατάσταση θλίψεως, δηλαδή ζουλήγματος. Η κτήσεις αποκαραδοκεί, δηλαδή περιμένει με λαχτάρα την απολύτρωση των παιδιών του Θεού. Και αυτή με τη σειρά τους, με τη σειρά της, θα γίνει καινούρια. Πρώτα θα γίνουν οι άνθρωποι, μετά οι κτήσεις. Στην ίδια σειρά, αποκατάστασης ψυχής με Θεό, ψυχής με σώμα, σώμα με κτήση. Διότι και έτσι έγινε στην αρχή. Πρώτα έσπασε ο δεσμός ψυχής Θεού, μετά ο δεσμός ψυχής σώματος και μετά ο δεσμός σώματος κτήσεως. Διότι οι κτήσεις εστράφει εναντίον του ανθρώπου. Τα μικρόβια πήραν πλέον εξουσία επί του ανθρώπου. Τα θηρία της γης πήραν εξουσία επί του ανθρώπου. Οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι κεραυνοί, όλα πήραν πλέον εξουσία επί του ανθρώπου. Και έχουμε στην ίδια σειρά αποκατάσταση πάλι. Δηλαδή να γίνουν όλα όπως αρχικά ήταν. Πέστε μου, τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Δον Κιχώτης, που ήρθε να κονταροχτυπήσει ανύπαρκτα πράγματα? Ο διάβολος, λέμε, δεν υπάρχει.
ο θάνατος είναι αδύνατο να νικηθεί. Εδώ τι ήρθε να κάνει ο Χριστός? Τι ήρθε να κάνει ο Χριστός? Λέει σαφώς ο Απόστολος Πέτρος, ο Χριστός ήρθε ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και τα έργα του διαβόλου είναι όλη αυτή η συμφορά η οποία μας έχει βρει. Γράφει ο Ισαΐας: αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείς. Βλέπετε, βάζει και το μνημείον. Για να μην νομιστεί ότι αυτή η ανάσταση θα είναι πνευματική, δηλαδή με την έννοια ιδεατή, νοερά, θα είναι ανάστασης οντολογική, που θα πει στην πραγματικότητα το σώμα μου θα αναστηθεί. Ισαΐας 26,19. Αυτή λοιπόν την τελική και καθολική ανάσταση, προσέξτε, τελική και καθολική ανάσταση των νεκρών, βλέπει τώρα ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης και γράφει ότι είδε μικρούς και μεγάλους. Τούτο σημαίνει ότι θα αναστηθούν οι κάθε αντιθέσεις ηλικίας, μικρή μεγάλη, ηλικίας, πνεύματος, δηλαδή ένας ήταν μορφωμένος, ο άλλος δεν ήταν μορφωμένος, κοινωνικής θέσεως, ο ένας ήταν έτσι, ο άλλος ήταν αλλιώς. Θυμόσαστε μάλιστα σε προηγούμενες σελίδες της Αποκαλύψεως που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τουλάχιστον δύο φορές σημειώνει και λέγει βασιλείς, άρχοντες, πλούσιοι, πτωχοί, δούλοι, ελεύθεροι. Θυμόσαστε? Παίρνει όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων όπως οι άνθρωποι τοποθετήθηκαν μέσα στην ιστορία. Και τους παίρνει όλους. Οικονομικής ακόμη δυνάμεως, μικρή μεγάλη, αλλά και ηθικής καταστάσεως, αμαρτωλή δίκαιη. Όταν επί παραδείγματι λέει ο Χριστός, για να πάρετε μια εικόνα του μικρού και του μεγάλου, όταν λέγει ο Χριστός αλίμονος εκείνον που θα σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων, ποιον τούτων? Για να μην πιστεύει στο όνομά μου. Μικρός καταρχάς θα πει, ο μικρός στην ηλικία είναι όταν ο δάσκαλος, ο καθηγητής ή ο γονιός ή ο γείτονας θα πούνε στο μικρό παιδί να μην πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Ω, αν τ' άκουγαν αυτό, και πίστευαν λιγάκι εννοείται, πίστευαν, αν το άκουγαν αυτό οι εκπαιδευτικοί, αν το άκουγαν οι γονείς που θα μπορούσαν να πούν στο παιδί σου, παιδί τους, τις δεύρυγες, τι πιστεύεις στο Χριστό? Συμφέρει, λέγει, συμφέρει, είπε ο Χριστός, να πας να φουντάρεις με μία μιλόπετρα στο πέλαγος παρά να σκανδαλίσεις ένα μικρό παιδί. Δηλαδή, τι θα πει συμφέρει? Συμφέρει να αυτοκτονήσεις διότι η τιμωρία σου θα είναι λιγότερη από ότι εάν σκανδαλίσεις ένα μικρό παιδί που πιστεύει στο όνομά μου και του πεις να μην πιστεύει στο όνομά μου. Αλλά μικροί είναι όχι τώρα στην ηλικία, οι απλοί άνθρωποι. Πάει ένας εντός εισαγωγικών διαφωτιστής, φωτισμένος άνθρωπος, εντός εισαγωγικών φωτισμένος, πάει σε ένα χωριό που είναι απλοί άνθρωποι εκεί και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ποτέ δεν σκέφτηκαν κάτι διαφορετικό για τον Ιησού Χριστό. Και πάει τώρα να τους ανοίξει τα μάτια αυτός ο διαφωτιστής και να τους πει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ακροατήριο δεν έχει μικρά παιδιά, έχει μεγάλους. Αλλά είναι μικρή από πλευράς μορφώσεως, κοινωνικής θέσεως, απομονωμένη σε κάποιο χωριό, σε κάποιο βουνό κτλ. Ώστε η έννοια του μικρού δεν είναι ως προς την ηλικία, αλλά είναι σε όλους τους τομείς και τις πλευρές της ζωής. Με αυτή την έννοια τώρα λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, είδα
τους νεκρούς και τους μεγάλους. Συγγνώμη, τους μικρούς και τους μεγάλους. Να είναι μπροστά εις των θρόνων του Χριστού. Δηλαδή ότι θα αναστηθούν ανεξαιρέτως όλοι. Θα αναστηθούν οι πάντες. Οι απαιώνως νεκροί. Από τον Αδάμ και την Εύα. Ασφαλώς και ο Αδάμ και η Εύα. Όλοι. Καθιονδήποτε τρόπον και αν αυτοί πέθαναν. Είτε ομαλός, είτε βιαίος. Αυτό εξάλλου θέλει να πει εδώ ότι η θάλασσα έδωκε τους νεκρούς της. Σας ξαναδιαβάζω. Και η θάλασσα έδωκε τους νεκρούς τους εν αυτοί. Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτοίς. Τι θα πει αυτό ότι η θάλασσα έδωσε τους νεκρούς της? Δηλαδή, όσοι πνίγηκαν, απαιώνως, όσοι φαγώθηκαν από τα ψάρια, θα αναστηθούν. Και όσοι ακόμη απέθαναν ή βία ή ομαλά στην ξηρά και τους έφαγαν τα όρνια ή τα σκουλίκια στον τάφο, ό,τι και να έχει, όπως και να είναι το πράγμα. Αυτό θα πει ότι δίνει η θάλασσα τους νεκρούς της. Μια προσωποποίηση εδώ. Ο θάνατος δίνει τους νεκρούς του και ο Άδης δίνει τους νεκρούς του. Φυσικά. Θα μου πείτε ότι ο Άδης είναι εκείνος που τους έχει όλους. Ναι, κάνει εδώ μία διαφοροποίηση στην έκφραση για να δείξει ότι δεν έχει σημασία πως πέθανε ο καθένας. Όλοι θα αναστηθούν. Αυτό έχει σημασία. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας. Αλλά θάνατος μεν, χωρισμός ψυχής και σώματος. Άδης δε, τόπος ημίν αηδής, ήγουν αφανής και άγνωστος. Όταν ψυχάς ημών εντεύθεν εκ δημούσας δεχόμενος. Τι είναι ο θάνατος? Ο χωρισμός ψυχής και σώματος. Όταν λέει λοιπόν εδώ ότι ο θάνατος θα δώσει τους νεκρούς, τι σημαίνει? Θα φύγει από τη μέση και η ψυχή θα ξαναενωθεί με το σώμα. Αυτό θα πει ο θάνατος δίνει τους νεκρούς. Η θάλασσα το εξηγήσαμε. Οποιοςδήποτε τρόπος θανάτου κι αν είναι. Ο θάνατος δίνει τους νεκρούς σημαίνει θα ενωθεί πάλι η ψυχή με το σώμα. Και ο Άδης, ο αηδής, αλφα εψιλον γιώτα, ο μη έχων είδος, ο μη έχων μορφήν. Γι' αυτό εξηγεί εδώ και λέει ηγούν, δηλαδή αφανής, άγνωστος. Ο μη έχων εικόνα. Δεν μπορούμε να πούμε πώς μπορεί να είναι ο Άδης. Αυτός ο οποίος λέγει μαζεύει όλες τις εκδημούσες ψυχές. Όλες τις ψυχές που φεύγουν από τον κόσμο, εκεί πηγαίνουν, εις τον Άδη. Γιατί εδώ λέγει δια τον Άδη? Ο θάνατος εκφράζει τον τρόπον χωρισμού ψυχής και σώματος και ο Άδης εκφράζει ως τόπος, όχι ως τρόπος, ως τόπος που κατακρατεί τις ψυχές. Συνεπώς, με το θάλασσα, θάνατος και Άδης έχουμε μία πληρότητα εκφράσεως ότι η Ανάσταση των νεκρών θα είναι καθολική. Ο Δανιήλ περιγράφει την Ανάσταση αυτή με τον εξής θαυμάσιον τρόπον, ο οποίος Δανιήλ έζησε, όπως ξέρετε όλοι σας, τον 6ο αιώνα π.Χ. Τι σημειώνει ο Δανιήλ? Και πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται, ούτι η ζωή αιώνιον και ούτι εις ονειδισμόν και εις εσχήνιν αιώνιον. Η διατύπωση σε αυτή της προφητείας του Δανιήλ είναι καταπληκτική. Είναι, αγαπητοί μου, στο 12ο κεφάλαιο, το τελευταίο εκεί του προφητικού βιβλίου του Δανιήλ. Και πολύ, ο αριθμός, οι λέξεις πολύ
δεν σημαίνει ότι θα είναι πολλοί και κάποιοι άλλοι δεν θα είναι. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων το αίμα μου χύνεται για σας και για πολλούς. Η λέξη πολλοί θα πει όλοι, γιατί θα ήταν αδιανόητο να πούμε ότι το αίμα του Χριστού δεν χύθηκε για όλους τους ανθρώπους. Αδιανόητο. Όταν λέγει λοιπόν ο Χριστός το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων αίμα μου, αυτό το πολλών σημαίνει για όλους. Έτσι και εδώ ο Δανίλη, και πολλοί, δηλαδή όλοι, των καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται. Κοιτάξτε παρακαλώ τι βάζει οι καθεύδοντες. Δεν βάζει των αποθανόντων. Βάζει αυτό των καθευδόντων. Αυτοί που καθεύδουν. Αυτοί που κοιμώνται. Γιατί είναι ο θάνατος, είναι ύπνος. Εφόσον έχουμε πάλι ανάσταση νεκρών. Και μόνο αυτό το ρήμα που θα βάλει εδώ, οι καθεύδοντες, καθεύδω, φανερώνει την ανάσταση. Αλλά προχωρεί. Εν γης χώματι. Δεν λέει εν γης ή εν γη, αν το θέλετε έτσι, αλλά εν γης χώματι. Για να μην κάποιος πει ότι πρόκειται περί κάποιας νοητής γης, βάζει το χώμα της γης. Με το να βάλει αυτό το διπλούν, το χώμα της γης, θέλει να εκφράσει τον ρεαλισμό των πραγμάτων. Και συνεχίζει, εξεγερθίσονται, θα σηκωθούν, ούτι η ζωήν αιώνια και ούτι εις ονειδισμόν και εις εσχήνιν αιώνια. Ούτι, ούτι. Αυτοί θα αναστηθούν σε ζωή αιωνία. Εκείνοι θα αναστηθούν σε ζωή ονειδισμού και εσχήνη. Ώστε αυτός ο ονειδισμός και η εσχήνη είναι η αιωνία κόλασης. Είδατε τι βάζει και στα δύο, αιώνιος και αιώνιος. Και συνεχίζει. Και οι συνιέντες, δηλαδή όσοι συνεμορφώθησαν με τον νόμο του Θεού, εκλάμψουσιν, όσοι λαμπρώτης του στερεώματος, και από τον δικαίων των πολλών, όσοι αστέρες εις τους αιώνας και έτη. Ώστε λοιπόν εκείνοι που θα συμμορφωθούν με το θέλημα του Θεού, με το νόμο του Θεού, αυτοί τι θα γίνουν? Θα εκλάμψουν, θα λάμψουν σαν τη λαμπρότητα του ουρανού. Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού: οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Θα μου πείτε λόγια. Πήρε ο Χριστός από το Δανιήλ και μας τα είπε αυτά. Ναι, ο Χριστός όμως μετεμορφώθη εις το Θαβόρ και τον είδαν μεταμορφωμένο οι μαθητές του. Δεν πρόκειται περί φιλοσοφικού μύθου, αλλά περί γεγονότων. Περί γεγονότων. Η σωτηρία μας δεν είναι φιλοσοφικός μύθος, όπως είναι φιλοσοφική μύθη στο κάθε φιλοσοφικό σύστημα, για να δώσουν μία παρηγορία στον άνθρωπο που αναθητά από το αδιέξοδο του θανάτου την παρηγορία και το νόημα της υπάρξεώς του. Ο χριστιανισμός είναι γεγονότα. Πολλάκι στοχοθεί αυτό. Θα ήθελα να γίνει κύτταρό μας, αγαπητοί μου, γνώση μας, ότι ο χριστιανισμός, ό,τι το Ευαγγέλιο λέγει, εδείχθη, εφάνει. Άστο ότι είναι και το θέμα της προφητείας στη μέση. Έχουμε τις 9 από τις 10 προφητείες που έχουν πραγματοποιηθεί. Μία δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα. Η Ανάσταση των νεκρών. Γιατί δηλαδή οι 9 πραγματοποιήθηκαν και η μία, γιατί μία θα πρέπει να αμφιβάλλουμε. Αλλά και επιπλέον στο πρόσωπο του Χριστού είδαμε την πορεία μας.
Ο Χριστός δεν μεταμορφώθη για να κάνει κάποια φιγούρα εις τους μαθητάς του και να επιβληθεί στους μαθητάς του. Αν ήθελε να επιβληθεί ο Χριστός, πρώτα-πρώτα θα μεταμορφούτο ενώπιον και των 12 μαθητών. Ύστερα θα μεταμορφούτο ενώπιον των εχθρών του. Εκεί που ακριβώς θα πήγαιναν σε ηπεί να τον συλλάβουν. Και μεταμορφούτο θα τους εξετύφλωνε τα μάτια με το θείο του φως. Δεν το έκανε αυτό ο Χριστός. Δεν μεταμορφώθη για να επιβληθεί. Μεταμορφώθη για να επαληθεύσει τους λόγους που είπε, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο εις τη βασιλεία του Πατρός των. Και εδώ βλέπουμε να λέγει ο Δανιήλ το ίδιο πράγμα, σχεδόν με τις ίδιες λέξεις, ότι οι δίκαιοι θα εκλάμψουν σαν τη λαμπρότητα του στερεώματος. Και η λαμπρότητα του στερεώματος ξέρετε ποια είναι? Είναι ο ήλιος. Διότι τι άλλο δίνει η λαμπρότητα στο στερεώμα από τον ήλιο? Ό,τι ο Χριστός είπε, ο ήλιος. Και από τον δικαίων των πολλών, πολλοί θα είναι δίκαιοι, όσοι αστέρες εις τους αιώνας και έτσι, σαν τα αστέρια. Δηλαδή, όπως έχουμε τα αστέρια στον ουρανό, έτσι θα είναι οι δίκαιοι που θα λάμψουν στη βασιλεία του Θεού. Προσέξατε, εις τους αιώνας και έτσι. Διότι η έκφραση εις τους αιώνας μπορεί να αναφέρεται μόνο στην ιστορία, οι αιώνες της ιστορίας. Εκείνο το και έτη και ακόμη θα πει πέρα από το χρόνο, πέρα από τους αιώνες, πέρα από την ιστορία στην αιωνιότητα. Οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου ομοίως για την Ανάσταση των νεκρών είναι σαφέστατοι και λεπτομεροί. Επιτρέψατε μου όμως να σας πω, ο Χριστός πως το είπε αυτό, ο Κύριος μας, Ιωάννης 5,29. Έρχεται ώρα, ενή εν τη οποία ώρα. Πότε έρχεται αυτή η ώρα? Όταν θα έρθει ξανά στον κόσμο. Ενή εν τη οποία ώρα, πάντες ή εν της μνημείς. Όλοι αυτοί που είναι στα μνημεία, είδατε αρεαλισμόν. Ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται, ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες τα αμαρτωλά, τα πρόστιχα εις ανάστασιν κρίσεως. Τι θέλει να πει εδώ? Πρώτον, ανάσταση νεκρών, και δεύτερον, κρίσεις. Είναι αυτό που βλέπει ο Ιωάννης. Είδα τους μικρούς και τους μεγάλους μπροστά στο θρόνο του Κριτού. Ο ίδιος πάλι είπε, και απελεύσονται ούτε, είναι αμαρτωλή, εις κόλαση αιώνιον, ή δε δίκαιη η ζωή αιώνιον. Ματθαίος 25,46. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας δώσει με πολύ λεπτομέρεια το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Λέει, ούτω και η Ανάσταση των νεκρών, αφού φέρε ένα παράδειγμα του σιταριού. Γι' αυτό βάζουμε σιτάρι στα κόλυβα, στο μνημόσυνο. Είναι το σύμβολο της Αναστάσεως των νεκρών. Λέγει, σπέρνεις το στάρι και αυτό θάπτεται. Αν κάποιος σε έβλεπε, αδελφέ μου, αυτό το στάρι που το κάνεις ψωμί, να το ανακατεύεις με το χώμα και να το θάπτεις, δεν ήξερε τι θα γίνει αυτό το στάρι, θα σε έλεγε τρελό. Πετάς το στάρι, πετάς το ψωμί σου στο χώμα και το ανακατεύεις, είσαι τρελός. Μα δεν το λέει κανείς αυτό, γιατί ξέρουμε ότι από το στάρι θα βγει το καινούριο φυτό που θα μας δώσει πολλαπλάσιο σιτάρι. Όπως λοιπόν το στάρι πέφτει και πεθαίνει, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, είπε ο Κύριος, αυτός μόνος μένει. Δηλαδή, εάν δεν πέσει να πεθάνει το σιτάρι στη γη, να θαυτεί, αυτός μένει μόνος του. Δηλαδή, όπως ήταν και πρώτα. Κόκκος σιταριού, τίποτα άλλο. Αλλά πότε όμως θα πετάξει στάχη και θα αποδώσει καρπόν, όταν θα πεθάνει μέσα στη γη? Το παράδειγμα αυτό παίρνει τώρα και ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, διότι ο σίτος σαπίζει μέσα στο χώμα.
Δηλαδή δεν σαπίζει. Σαπίζει εντός αγωγικών, δηλαδή αλλοιώνεται. Θα βγάλει φύτρο, θα βγάλει και ρίζα. Ο αρχικός, η αρχική μορφή του κόκκου διελήφθη. Έχει, πέρασε. Έτσι λέγει και εδώ. Σπείρεται εν φθορά. Ποιος? Ο άνθρωπος. Πεθαίνει εν φθορά. Άρρωστος και νεκρός. Εγείρεται, αναστήρεται, εν αυθαρσία. Άφθαρτος. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Ποια είναι αυτή η ατιμία? Αγαπητοί μου, ατιμία θα πει μη τιμή, όχι ενεμία ηθική, αλλά ενεμία ο άνθρωπος να έχει τιμή, δηλαδή να έχει αξιοπρέπεια, να έχει την ομορφιά του, την υγεία του. Το αντίθετο, όταν δεν έχω την υγεία μου, όταν δεν έχω την αξιοπρέπειά μου, όταν, όχι την ηθική αξιοπρέπεια, το ξαναλέω άλλη μια φορά, τότε είμαι εν ατιμία. Δηλαδή δεν έχω τιμή, δεν έχω δόξα. Επάνω σε αυτό το σημείο επιτρέψατε μου μία μικρή παρατήρηση. Όπως ξέρετε, στην εποχή μας άρχισε να επικρατεί η ευθανασία. Δηλαδή, όταν φτάσεις σε ένα σημείο που αισθάνεσαι ότι δεν θα γίνεις καλά από μια αρρώστια, δεν μπορούμε να πούμε ότι κανείς βαρέθηκε τη ζωή του, γιατί δεν υπάρχει κανείς που να βαριέται τη ζωή του. Όσα βάσανα και να περνάμε, το λέμε, βαρέθηκα τη ζωή μου. Αν εμφανιστεί τη στιγμή εκείνη ο χάρος μπροστά σου και σου πει ήρθα να σε πάρω αφού βαρέθηκες, θα του πεις κάνε μια βόλτα και έλα αργότερα. Αλλά επί αυτή περιπτώσει όλοι αγαπάμε τη ζωή μας. Πότε όμως αισθανόμεθα βαριά τη ζωή μας? Όταν είμαι θα άρρωστη. Από μια ανίατη αρρώστια, οδυνηρή αρρώστια. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν μπορεί πλέον άλλο να ζήσει. Και τότε ζητά να τον θανατώσουν. Εννοείται ανωδύνος. Το ρόλο της θανατώσεως υποτίθεται ότι μπορεί να τον αναλάβει, να τον αναλάβουν και οι συγγενείς. Αλίμονό μας. Ξέρετε αγαπητοί μου, ότι όταν ένας γεράσει άνθρωπος με αυτά τα τερτύπια που εισάγουμε στη ζωή μας, στην κοινωνική ζωή μας, θα αρχίσει να φοβάται ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Να λέει, δεν θα μου το πουν τα παιδιά μου ότι θα μου κάνουν ευθανασία, φέρνω τον γιατρό, μου κάνει μία αίρεση και πάω για τον άλλο κόσμο. Και θα αρχίσει να φοβάται ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Θα λέει, μου είπες να πιω νερό, δεν το πίνω, θα πάω να πάρω από τη βρύση μόνος μου. Να φάω φαΐ, ξέρω εγώ. Να μου κάνεις ένεση, δεν δέχομαι να μου κάνεις ένεση. Αν αυτό το ρόλο τον αναλάβει κάποτε το κράτος, ποιος θα πήγαινε στο νοσοκομείο? Κάποια μέρα θα γίνει και αυτό. Τη φορά που έχουμε πάρει, ο δαιμονισμός που κάθισε στο σβέρκο μας, κάποια μέρα θα αναλάβουν τα κράτη. Κρατική υπόθεση θα είναι. Ο γέρον κοστίζει. Δίνει σύνταξη το κράτος. Δεν θεωρείται παραγωγικός ο γέρον. Θεωρείται ότι έχει πολλές ζημιές με την έννοια έξοδα. Γιατρούς, γιατρικά, νοσηλεία. Λοιπόν, τι να ζει ο γέρον? Υπάρχει λόγος να ζει. Θα αναλαμβάνει κάποια φορά, κάποια μέρα το κράτος να θανατώνει τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Ό,τι έκαναν οι Σπαρτιάτες, αγαπητοί μου, που εθανάτωναν τους ηλικιωμένους ανθρώπους και τους πετούσαν. Τους ηλικιωμένους. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Τα νήπια, όχι τους ηλικιωμένους, τους εσέβοντο, με συγχωρείτε. Τα μικρά παιδιά. Τα ανάπηρα μικρά παιδιά. Έκανα λάθος. Λοιπόν, ποιος θα έχει πλέον εμπιστοσύνη να πει θα πάω στο νοσοκομείο να γίνω καλά? Όχι, θα λέω. Προτιμώ να πεθάνω με την αρρώστια μου παρά να πάω στο νοσοκομείο να γίνω καλά, διότι δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει με εμένα. Συνεπώς, σήμερα, όταν έχουν την ευθανασία, ακούστε επιχείρημα. Αγαπητοί μου, ακούστε επιχείρημα. Ο άνθρωπος, λέγει, ο οποίος έφτασε στο σημείο να είναι άρρωστος, να είναι εξαντλημένος, αδυνατισμένος, να του έχουν φύγει τα μαλλιά, όπως είναι η περίπτωση κάποιων καρκίνων που φεύγουν, με τη χημειοθεραπεία φεύγουν τα μαλλιά,
ο άνθρωπος ασχημίζει. Ένας αξιοπρεπής θάνατος είναι η ευθανασία. Τι λέει αξιοπρεπής θάνατος? Να, εδώ είναι το θέμα της αξιοπρεπίας. Της αξιοπρεπίας με την έννοια να είμαι όμορφος όταν θα πεθάνω. Τι μορία υπάρχει στους ανθρώπους? Η αξιοπρέπεια, ξέρετε που βρίσκεται? Να πεθάνω εν τιμή ηθική. Να μην πούν αυτός πέθανε και τον βρήκαμε στην αμαρτία πεθαμένο. Πέθανα πάνω στην αμαρτία. Αλλά πέθανε ο άνθρωπος. Αλλά έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του τίμιος και ηθικός. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Η άλλη εξωτερική, αυτή θα τη διορθώσει ο Θεός. Πώς θα τη διορθώσει? Σπύρω με ένα τιμία, εγείρω με εν δόξη. Και όχι να βάλω ένεση να πεθάνω για να πεθάνω δίθεν αξιοπρεπώς. Σπύρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει το ανθρώπινο σώμα. Σπύρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Πήγον είναι αυτό το ψυχικό σώμα? Είναι, ξέρετε, ψυχή θα πει και ψυχή, αυτό που λέμε ψυχή, πνεύμα. Θα πει και ζωή ψυχικών, θα πει ζωικών. Δηλαδή, θα το μεταφράσουμε έτσι. Σπείρεται, πού? Στον τάφο. Εναπόκειται στον τάφο. Σώμα που ανήκε στους βιολογικούς νόμους, αυτό θα πει ζωικών σώμα, που ανήκε στους βιολογικούς νόμους, και εγείρεται σώμα πνευματικών. Προς Θεού, μη κανείς νομίσει ότι το σώμα το πνευματικόν είναι το σώμα το άειλον. Δεν πρόκειται περί αείλου σώματος. Μερικοί έτσι πιστεύουν, ότι το ανθρώπινο σώμα θα είναι άειλον. Τι έννοια έχει το άειλον σώμα? Είναι αντιφατικό. Όταν λέω άειλον σώμα, είναι οξύμορον. Σώμα, το πρώτο μου σώμα ήταν υλικό. Τώρα πνευματικό, δηλαδή να μην είναι υλικό, πώς είναι? Θα πει, δεν ανήκει πια στους βιολογικούς νόμους, αλλά στις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Οι πατέρες είναι σαφέστατοι στην ερμηνεία αυτού του πνευματικού λεγόμενου σώματος. Θερυπίν, το σώμα του Χριστού τι ήταν? Πρώτου Σταυρού ήταν ψυχικών. Υπήκουε στους νόμους τους βιολογικούς. Εκουράζεται ο Κύριος. Έχουμε πολλές φορές την περίπτωση ότι ο Κύριος ήταν και κοπιακός εκ της οδηπορίας. Εκοιμάτω, εκάθευδε, λέει, μέσα εις το πλοιάριον, όταν είχε τρικυμία. Εδιψούσε, είπε εις την Σαμαρίτιδα γυναίκα, δώσ' μου να πιω νερό. Πεινούσε. Ήταν η ώρα που έπρεπε να φάει μεσημέρι και του λέγουν, Κύριε, φάγε. Το αιμόν βρώμα εστί και τα λοιπά. Το δικό μου φαγητό είναι να εκτελώ το θέλημα του Θεού. Ήταν όμως η ώρα που πεινούσε, μεσημέρι. Πήγαν να αγοράσουν τροφές οι μαθητές. Είχε αυτές τις μεταβολές. Περπατούσε, έμπαινε στα σπίτια, έβγαινε από τα σπίτια. Οδηπορούσε από Ιερουσαλήμ εις Γαλιλαίαν και εκ Γαλιλαίας εις την Ιερουσαλήμ. Άρα λοιπόν τι ήταν το σώμα του? Ψυχικών. Δηλαδή υπήκουε εις τους βιολογικούς νόμους. Όταν αναισθήθη, το σώμα του ήταν πνευματικών. Δεν υπήκουε πια στους βιολογικούς νόμους. Δεν είχε ανάγκη να φάει, ούτε να κουραστεί. Ούτε οι πόρτες έπρεπε να είναι ανοιχτές για να μπει και να βγει. Μπορούσε να κινείται με τις πόρτες κλειστές. Των θυρών και κλεισμένων θα σημειώσει δύο φορές ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Εν εφανίστη ή έστι, στάθηκε ο Ιησούς. Το ρήμα εισήλθεν και εξήλθεν είναι προ του Σταυρού. Μετά την Ανάσταση το ρήμα εισήλθεν και εξήλθεν δεν υπάρχει πια. Ο Χριστός δεν τρώγει. Δεν κοιμάται, 40 ημέρες που είναι μαζί τους.
αλλά δεν τον βλέπουν όμως 40 ημέρες. Εμφανίζεται όποτε θέλει και εξαφανίζεται όποτε θέλει. Το σώμα του λοιπόν δεν είναι βιολογικό, είναι αλλιώτικο. Ανελήφθη στον ουρανό. Αυτό είναι αντίθετο στη βαρύτητα. Κάθε σώμα είναι βαρύ. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να φύγω προς τον ουρανό, είμαι βαρύς. Ο Χριστός όμως ανελήφθη στον ουρανό, που σημαίνει κινήθη αντίθετα στον νόμο της βαρύτητος. Το σώμα του λοιπόν τι ήταν? Πνευματικό. Τι θα πει πνευματικό? Άειλον. Ζήτησε από τους μαθητάς να φάει για να τους πείσει ότι δεν ήταν φάντασμα, πνεύμα δηλαδή. Τους ζήτησε να τον ψηλαφίσουν και έβαλαν όχι ο Θωμάς μόνον, αλλά όλοι οι μαθητές, όπως μας λέγει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του. Εψηλάφισαν τον Κύριο. Ψηλαφώ θα πει. Έβαλαν το χέρι τους εις τους τύπους των καρφιών, στις τρύπες των καρφιών. Ο Κύριος λοιπόν ήταν με το σώμα του το παλιό. Γιατί αν ήταν ένα άλλο σώμα, τότε στον τάφο θα έμεινε το παλαιό. Αλλά το σώμα του δεν έμεινε στον τάφο, αλλά έφυγε από τον τάφο. Εάν το σώμα του Χριστού ήταν κάποιο άλλο σώμα, δεν θα είχε τους τύπους των καρφιών. Θα ήταν άλλο σώμα, χωρίς τρύπες. Ήταν λοιπόν το παλαιό σώμα. Ναι. Αλλά τώρα όμως δεν ανήκει στους βιολογικούς νόμους. Πού? Στις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν θα σπείρομαι σώμα ζωικών, βιολογικών στον τάφο και θα αναστηθεί σώμα που θα ανήκει στις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο Θεός είπε να τρώω για να ζήσω, τότε ο Θεός θα πει χωρίς να τρώω μπορώ να ζήσω. Είναι στο τι παραγγέλει ο Θεός. Το τι ο Θεός θέλει. Αυτό είναι το πνευματικό σώμα. Μην το μπερδέψουμε λοιπόν ποτέ και το να πούμε ότι είναι ένα σώμα το οποίο είναι δίθεν τάχα άειλον. Και μάλιστα παρασυρώμενοι από τον πλατωνισμό να πούμε ότι είναι ανάξιον δια τον άνθρωπο, δια την ψυχή του να φέρει σώμα. Ο Πλοτίνος, αυτός ο νεοπλατωνικός μετά Χριστόν είναι, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό, έλεγε ο Ταλέπορος, ο Άγιος της Φιλοσοφίας όπως ελέγχθη, ονομάστηκε, έλεγε ντρέπομαι που φέρω σώμα, διότι πίστευε ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής. Το σώμα δεν είναι η φυλακή της ψυχής, είναι η δόξα του ανθρώπου. Το σώμα θα αναστηθεί. Δεν τρέφομαι για το σώμα μου. Το σώμα μου είναι ναός του Θεού. Το ανέβασε ο Θεός εκεί που δεν φαντάστηκε ποτέ η φιλοσοφία. Ναός του Θεού, κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, και θα ζήσει όχι όπως η ψυχή κοντά στις ιδέες του Πλάτωνος, στον κόσμο των ιδεών. Θα ζήσω εγώ ολόκληρος ο άνθρωπος, ψυχή και σώμα, εις αυτή τη βασιλεία του Θεού, και θα βλέπω με τα μάτια τα σωματικά των Χριστών που είναι αναστημένος με το σώμα του εκείνο, και αν τον βλέπω όπως λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, καθώς εστίν όπως είναι, με τούτα τα μάτια μου, τα καινούργια όμως μάτια. Και φτάνει να πει ο Ιερός Χρυσόστομος όλα αυτά που σας είπα με μία φρασούλα. Ποιο θα είναι το σώμα που θα αναστηθεί? Αυτό, λέει. Αυτό θα αναστηθεί. Αλούκ αυτό. Αυτό θα είναι, αλλά δεν θα είναι αυτό. Δηλαδή αυτό θα είναι. Έχουμε ταυτότητα του σώματος, αλλά θα έχει νέες δυνατότητες, νέα τοποθέτηση. Δηλαδή θα είναι σώμα κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Τούτο δε φημεί αδελφοί, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, τούτο σας λέγω αδελφοί μου, ότι σάρξ και αίμα, δηλαδή φυσική κατάσταση του ανθρώπου, ζωική, βασιλεία Θεού κληρονομήσε ουδίδαντε. Δεν μπορούν. Ο άνθρωπος όπως είναι δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού. Ουδέ η φθορά την αυθαρσία κληρονομεί. Ιδού, να, μυστήριον λέγω ημίν. Πάντες μεν ου κοιμηθισόμεθα. Όλοι δεν θα πεθάνομαι.
Όταν θα έρθει ο Χριστός θα υπάρχουν ζώντες, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Όλοι όμως θα αλλαχθούμε. Από τη φθορά στην αυθαρσία και από τη θνητότητα στην αθανασία. Ένα τόμο. Άτομον, το άτομο του χρόνου. Πολύ μικρός χρόνος. Εν ρηπή οφθαλμού, μία εικόνα του ένα τόμο. Δηλαδή, πολύ γρήγορα. Εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Όταν θα σαλπίσει ο άγγελος και θα αναστηθούν οι νεκροί. Σαλπίσει γάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι. Και εμείς αλλαγισόμεθα. Οι νεκροί άφθαρτοι θα αναστηθούν, εμείς οι ζώντες θα αλλαχθούμε χωρίς να γνωρίσουμε τον θάνατο. Εννοείται οι ζώντες τότε. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Διότι πρέπει τούτο το θνητό να ντυθεί αθανασία και τούτο το φθαρτό να ντυθεί αφθαρσία. Το ρήμα ενδύσαστε ενδύομαι, κάπου αλλού το λέει ως εξής ο Απόστολος Παύλος. Δεν επιθυμώ, λέγει, να εκδυθώ το σώμα μου, να το αποθέσω, αλλά επιθυμώ να ντυθώ την αφθαρσία και την αθανασία. Και τα ρήματα ακόμη που χρησιμοποιούνται τα ιερά στα κείμενα δείχνουν τη σημασία τους. Η φύση λοιπόν ανακαινίζεται, όπως είπαμε αγαπητοί μου την περασμένη φορά, επειδή ανακαινίζεται ο άνθρωπος. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας, ώστε την διημάς και γεννημένη κτήσιν με θυμών μαζί μας, την επιτοκρήτων αλίωσιν ακόλουθον δέχεστε, μη χωρούσα εις ανυπαρξίαν ως περ ουδέ ημείς μεταθάνατον. Ούτε εκτίσεις θα πλήρησει στο μηδέν, στην ανυπαρξία, όπως και εμείς δεν θα γυρίσουμε εις την ανυπαρξία εις το μηδέν. Δυο αγαπητοί μου πελώριες δογματικές αλήθειες ξετυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της ψυχής μας. Την περασμένη φορά είδαμε την ανακαίνιση της δημιουργίας. Σήμερα την ανάσταση των νεκρών. Αυτά και μόνα που είναι καρποί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, της σταυρώσεώς Του και της αναστάσεώς Του, εάν βαθιά συνειδητοποιήσουμε, είμεθα στο δρόμο να γίνουμε κατά συνείδηση σωστοί χριστιανοί. Είναι οι δυο μεγάλες αλήθειες που αγνοούσαμε και έπρεπε να τις μάθουμε. Αλλά θα συνεχίσω.